Και αυτός ήταν μέσα στη ζούγκλα και κρατούσε στην αγκαλιά του ένα μικρό παιδί. Και τα θηρία τα καταδίωκα. Όταν πήγα λοιπόν στην Αριζόνα, μου λέει, θέλω να σου πω ένα βίωμα που έζησα όταν ήρθα στην Αμερική. Γιατί τον ερώτησα, γέροντα, πώς το κατάφερε από το Άγιον Όρο, ησυχαστής άνθρωπος, χωρίς γνώσεις κοσμικές, από 18 χρονών στην έρημο ήρθα, να βρεθείς μέσα στην Αμερική, με τα δεδομένα της Αμερικής. Και μου λέει ότι πράγματι πέρασα πολλούς πειρασμούς, πολλούς κινδύνους, οι θέλησαν να με σκοτώσουν, με καταδίωκαν να με εξαφανίσουν και βιολογικά και πνευματικά. Πολλούς κινδύνους, πολλούς πειρασμούς και πολλές θλίψεις και πολλές αγωνίες. Πολλές προεδιερωτώσεις, άραγε καλά έκανα και ήρθα. Και τι μπορώ να κάνω εγώ ένας απλός, ταπεινός, μοναχός, μέσα σε μια μεγάλη μαχανίπυρο με τόσα προβλήματα και τόσες δυσκολίες και τόσες ιδιολογίες. Είδε λοιπόν προσευχόμενο εν αγωνία ότι βρέθηκε μέσα σε μια ζούγκλα με όλα τα δεδομένα της ζούγκλας. Και εκεί ήταν γεμάτη άλλη αρτηρία. Και αυτός ήταν μέσα στη ζούγκλα και κρατούσε στην αγκαλιά του ένα μικρό παιδί. Και τα θηρία τα καταδίωκαν. Με πολύ άγρια διαθέσει να το καταστράψουν. Και αυτός έκλαιγε, έκλαιγε, έκλαιγε μέσα στη ζούγκλα εκείνη. Και τα θηρία τα καταδίωκαν, αλλά επρόσεξε ότι ήθελα να καταστράψουν το βρέφος, το οποίο να κρατούσε στην αγκαλιά μου. Τρέχοντα λοιπόν και γινόμενος με μεγάλη αγωνία και μεγάλο φόβο, είστε σε μία δύσκολο μονοπάτι στριχνό, με πολύ στενά περιθώρια και ήταν μόνο μία τρύπα από την οποία μπορούσε να βγει. Και βγαίνα τα θηρία δεξιά-αριστερά, θα καταστράψουν εκείνο και το βλέπω και πιεζόμενος να βγει από το στενό εκείνο μονοπάτι, ένας δράκοντας, μεγάλος δράκοντας, να πήγει, βρέθηκε μπροστά του, έτοιμο να τον καταπνεί. Μόλις είδε ότι δεν μπορούσε να γλιτώσει και ήταν έτοιμος να κατασταραχθεί από τον δράκοντα, έβγαλε μία φωνή και φώναξε «Παναγία μου». Και τη φωνή που φώναξε της Παναγίας, άκουσε τη φωνή της Θεοτόκου που επρόσταξε και είπε «Μιχαήλ». Με τον Μιχαήλ εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ μπροστά του, με τον δράκο εκείνον επάλεξε και του έδωσε πια με τον όρατο, με τον απόδειο και εξαφάνισε τον δράκοντα και όλα επανήλθαν σε μια ηρεμία. Όταν επανήλθαν η ηρεμία, ο γέροντας ήταν σε αγωνία, τι σημαίνει αυτό το όραμα, και προσευχόταν στον Θεό και λέει, τι είναι αυτό το όραμα, Θεέ μου, που είδα το φοβερό, το αγνεξίδικο, το αγωνιώδες όραμα του παιδί. Και του είπε ο Θεός, αυτή θα είναι η ζωή σου, γεμάτη διωγμούς, θλίψεις, κινδύνους, κινδύνους και σωματικούς και πνευματικούς. Και ρώτησε ο γέροντας, και το βρέφος, τι είναι το βρέφος. Και το απαντά ο Θεός, το βρέφος είναι η ψυχή σου. Πρέπει από όλα αυτά που θα περάσει να σώσει την ψυχή σου. Και συνήθι ο γέροντας και κατάλαβε ότι αυτή ήταν η αποστολή. Και έκανε μεγάλους αγώνες. Να σας πω μόνο ότι στην Αριζόνα κατοίκησε σε μια έρημο που δεν κατοίκησε ποτέ άνθρωπο. Από τότε που έγινε η υδρόγειο σφαίρα, όπως μαρτυρούν εκεί οι έρευνες, οι γεωλογικές και οι επιστημονικές, δεν κατοίκησε ποτέ άνθρωπος εκεί στην έρημο. Μία έρημο απέραντη, γεμάτη κάστους, κροταλίες και τίγρης, άγρια θηρία. Κανείς δεν κατοίκησε. Περνώντας ο γέροντας με το αεροπλάνο να πάει στο Φίνιξ, να εξομολογήσει κάποιους ανθρώπους, είδε την έρημο από πάνω από το παράθυρο του
τα ρούχα και ο Θεός του πληροφόρησε ότι εδώ είναι ο τόπος που θέλω να χτίσει τη μοναστήρια. Είδε τον Άγιον Αντώνιο που την πέντε εδώ να χτίσει ένα μοναστήρι. Αλλά πώς θα χτίσει τη μοναστήρια στην έρευνα του Χαριζόλου. Πήγαινε εκεί με το αυτοκίνητο, το συνόδευα τρία αυτοκίνητα και ο Μητροπολίτης της περιοχής. Ο Γέροντας έπιασε κανέναν τίποτα. Τι λένε πάνω από την έρημο να πάνε σε μια μόνη κοντινή. Δεν γέροντα στην έρημο. Είναι δύσκολο ο δρόμο και επικίνδυνα. Δεν πειράζει, πάμε να την δούμε. Περνώντα από την έρημο σε ένα σημείο που σήμερα είναι το μοναστήρι, άκουσαν όλοι οι καμπάνε. Αγιορείτηκε στα μάτια να χτυπούν σε όλη την έρημο. Σταμάτησε την αρχή και την αυτοκίνητα. Κατέβηκαν κάτω. Και έλεγε ένα στο άλλο, μ' ακούεις καμπάνες? Και ο δεσπότης από τις καμπάνες, και ο γέροντας, και οι πατέρες, και οι συνοδείς, οικέφθησαν το πρώτο μοναστήρι του Μεγάλου Αντωνίου, εκεί όπου κοιμήθηκε σήμερα ο γέροντας.